Καλημέρα Παναγιώτα μου, πώς είσαστε σήμερα? Καλημέρα, είμαστε μια χαρά σήμερα. Για δεύτερη μέρα. Για δεύτερη μέρα. Πώς περάσετε ψες με το θυλασμό? Αλήθεια να λέγεται είναι κάπως λίγο χωτικό, γιατί είναι κάτι καινούριο για μένα. Αλλά εντάξει, έχω μικρές απορίες, αλλά προσπαθώ και εγώ να τις βρω από μόνη μου. Θα θέλεις να μοιραστείς μαζί μου τι είναι αυτό το αχωτικό όπως το ανάφερες? Το μωρό, άμα να αρχίσει να κλαίει, μπορεί να καταλάβω ότι είναι ή πεινά είτε όχι, αλλά έχει φορές που κλαίει τόσο επίμονα που δεν καταλαβαίνω αν είναι όντως γιατί πεινά ή για κάποιον άλλο λόγο. Είναι λίγο δύσκολο και δεν ξέρω πώς μπορώ να το κατανοήσω με τη γλώσσα του σώματος του παιδιού. Δεν καταλαβαίνω πότε το ζητά ώρες. Καταρχάς, Παναγιώτα μου, να σου πω ότι το κλάμα του μωρού σου είναι ο τρόπος επικοινωνίας του μαζί σου. Πολλά φυσικό να κλαίει. Δεν κλαίει μόνο για την πεινά, μπορεί να κλαίει γιατί θέλει να το πιέσει αγκαλιά για να νιώσει ασφάλεια, ζεστασιά. Σίγουρα εσύ ανησυχάς γιατί νοιάζεσαι για το μωράκι σου. Όμως, τούτο που θα ήθελα να σου πω να ξέρεις είναι ότι για να καταλάβεις ότι ένα μωράκι ήδη πεινά, ξεκινάμε με κάποια πρώιμα σημάδια πείνας, κάποια αρχικά σημάδια που θα σου δώσει να καταλάβεις πριν το κλάμα. Μπορεί να αρχίσει να γυρίζει το κεφαλάκι του από εδώ, από εκεί, να βγάζει λίγο την γλωσσού του έξω από το στόμα ή να φέρει το χέρι του στο στόμα του. Αυτά είναι τα αρχικά σημάδια ότι πεινά. Δαμέ είναι η καλύτερη φάση να πιάσει το μωράκι σου, να το βάλει στο στήθος σου, πριν να αρχίσει να κλαίει. Γιατί αν αρχίσει να κλαίει, η Παναγιώτα μου, αναγκαστικά πρέπει να το ησυχάσεις, να το ηρεμήσεις και μετά να το φέρεις στο μαστό. Okay. Πόση ποσότητα χρειάζεται το μωρό για να ξέρω ότι χόρτασε? Όσον αφορά την ποσότητα του γάλακτος που χρειάζεται το μωράκι σου, Παναγιώτα μου, επειδή ήδη βρίσκεσαι στο πρώτο 24ωρο γέννησης, δεν χρειάζεται αρκετό γάλα. Γύρω στα 2,5 με 7 ml αναγεύμα. Δηλαδή, συνολικά, όλο το 24ωρο, ένα νεογέννητο, χρειάζεται περίπου 40 με 50 ml. Και τα 2 με 7 ml μπορεί να τα παίρνει περίπου γύρω στις 8 φορές το 24ωρο. Είναι καλά να έχεις λίγη νεύρια, να ξυπνάς το μωράκι σου ανά 2ωρο, ανά 3ωρο, να το συντίζεις, να το βάζεις στο μαστό. Αλλά το πιο καλό απ' όλα, αν το αφήσεις ελεύθερο και απεριόριστα να μπαίνει στο μαστό, όποτε τούτο θέλει, θα κανονίσει να ζητά και να προσφέρεις ανάλογα. Τι εννοώ με τούτο? Δηλαδή, αν το βάλεις το πρωί, είναι ώρα 10, θα δώσει το μήνυμα στον εγκέφαλο σου, είναι πρωί. Και είμαι αγόρι, είμαι κορίτσι, ζυγίζω τόσα, στείλε μου θερμιδικά, ποιοτικά, το γάλα μου χρειάζομαι την συγκεκριμένη στιγμή. Αν το βάλεις στο στήθος σου το βράδυ, θα σου παράξει γάλα για το βράδυ. Και τι εννοώ με τούτο? Θα σου παράξει γάλα πλούσιο σε μια ορμόνη, την ορμόνη, τη μελατονίνη, που θα το βοηθήσει να κοιμηθεί το βράδυ. Άρα, όσο πιο ελεύθερα και απεριόριστα μπαίνει το μωράκι στο μαστό, τόσο θα ζητά και θα προσφέρεις τέλειο γάλα για τις ανάγκες του μωρού σου. Και όσο μεγαλώνει, οι ανάγκες του θα αυξάνονται. Άρα, μπορεί να υπάρχει έναν 24ωρο που το μωράκι θα ζητά επίμονα πιο συχνά να μπαίνει στο μαστό. Δεν είναι γιατί δεν έχεις γάλα και δεν χορταίνει. Γιατί μεγαλώνουν οι ανάγκες του και πρέπει να δώσεις το σωστό μήνυμα στο εργοστάσιο να παράξει. Είδες τώρα πόσο χαλαρόν είναι το μωράκι δίπλα από το μαστό? Ότι έφαγε, ετέλειωσε, ικανοποιήθηκε, είναι ευχαριστημένο, για δες το, και είναι ώρα να κοιμηθεί. Παραδόθηκε στον ύπνο.